Για να σας λέει ο Γιώργο. Παιδιά, εδώ έτσι ηρεμούμε. Ευτυχώς είχαμε προπόνηση σήμερα και όπως καταλαβαίνεις βλέπουμε την ομάδα που έχει προπόνηση, που είναι καλό αυτό. Να πω σε αυτό το σημείο για να ξέρει και ο κόσμος ότι ο Άμραμπατ, ο Στάνκοβιτς, ο Γαλανόπουλος έκαναν αποφόρτιση, ο Τσαφή έλειπε, ο οποίος είναι κλινίνης λόγω της ιωσής που έχουμε πει, και ο Φανφέρτ έκανε πρόγραμμα αποφόρτησης επίσης, λέω, μυϊκού προβλήματος, όπως ξέρετε, τη θλάση που είχε υποστεί. Το καλό μαντάτο ήρθε από τον Γιόνσον, ο οποίος είναι μια χαρά, προπονήθηκε στο 100% και πλέον είναι διαθέσιμο για το μάτς με τον Άρη. Αυτά από την προπόνηση, και πολύ δουλίτσα πάλι, φουλ της έντασης, ασκήσεις που αφορούσαν την ανάκτηση της μπάλας, πρέσινγκ και κυκλοφορία σε πολύ μικρό χώρο, και αμέσως μια άλλη άσκηση η οποία αφορούσε τα τελειώματα της φάσης από άκρα, ανάπτυξη δηλαδή, τελειώματα φάσης από τα άκρα και από τον άξονα. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνηθίζει να κάνει ο coach προκειμένου να μην βαριούνται, να το πω έτσι, να μην τους κουράζει η προπόνηση. Είναι σε τρία γκρουπ χωρισμένοι και στο τέλος και τα τρία γκρουπ γίνονται ένα και παίζουν αυτή την άσκηση που θα κάνει την build-up. Είναι build-up από την άμυνα, η μπάλα σπάει στα άκρα ή πηγαίνει από τον άξονα, κάνουν επιθέσεις είτε από την δεξιά και αριστερή πλευρά, είτε από τον άξονα της μεσαίας γραμμής, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και άμυνα βέβαια απέναντι τους. Έτσι, okay. Θα δείτε την προπόνηση αυτή τη βδομάδα. Την είδαμε σήμερα. Την είδατε, ήταν σήμερα. Ναι. Αυτό είναι αυτό, πρώτη εντύπωση. Okay. Γι' αυτό σας περιγράφουν όλο το κομμάτι σήμερα. Γι' αυτό μου κάνει. Πολύ δουλίτσα, πολύ καλά, πάρα πολύ καλή διάθεση από τους παίκτες και από το τεχνικό team. Μια προπόνηση πάλι διάρκειας περίπου 2 ώρων, που είναι πολύ πολύ έτσι, ένταση μέσα σε αυτή. Έχω να δω με το Φερέρ, θυμάμαι πολύ αντίστοιχα. Αντίστοιχη ένταση στην προπόνηση. Βέβαια μπορεί να είναι και άλλοι προπονητές και να τους αδικώ, γιατί δεν ήμουν σε όλες τις προπονήσεις. Ναι, δεν ήμουν. Ήταν κλειστές. Δηλαδή και ο Μανώλος, θυμάμαι ότι έκανε καλή προπόνηση, λιγότερη σε διάρκεια, αλλά καλή προπόνηση. Ο Πουγέτη μοιάζει ότι θα έκανε από χαρακτήρα, αλλά τι να σου πω. Ναι. Τι να σου πω, και εγώ δεν ξέρω. Αφού δεν βλέπει κανένας προπονήσεις. Ναι. Από εκεί πέρα προετοιμασία για τον Άρη, ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Το θέλουν πάρα πολύ και την ομάδα προκειμένου να διατηρηθούν στη δεύτερη θέση και να πάρουν και πλέον ψυχολογία. Θυμίζω υπάρχει μια σειρά αγώνων που είναι, έτσι, έχει και δύο πολύ δυνατά παιχνίδια με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Το ένα εκτός τώρα στο Βικελίδης, έπειτα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ατρόμη, το πάει Λιβαδιά και επιστρέφει για να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτή η τετράδα αγώνων είναι ούτως ή άλλως πολύ σημαντική, αλλά προέχει το μάτς του Βικελίδης, είναι και με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει ιτηθεί, θα έχει και αυτός μεγαλύτερη απέτηση και αξίωση για την νίκη, οπότε έχει ένα βαθμό δυσκολίας τέτοιον που θα δείξει και αν είναι ανταπόκριση, αν μπορεί να ανταποκριθεί η ΑΕΚ και στα πιο δύσκολα. Εγώ νομίζω ότι θα μας κάνει και λίγο πιο σοφούς, ακόμα περισσότερο δηλαδή, στο θέμα του Ματίας Αλμέιδα και τη διαχείριση των αγώνων. Μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα παιχνίδι το οποίο διαχειρίστηκε, ενώ βρέθηκε ξαφνικά με ανατοπική στο σκορ, έστω με πέναλτι που για μένα δεν επαδοθεί, το Παναθηναϊκό, και έδειξε πολύ επιθετική νοοτροπία σε αυτό το μάτς. Σε επίπεδο να λέμε πολύ πως βιάστηκε να το κάνει αυτό. Δεν το πλήρωσε βέβαια, αλλά θα μπορούσε. Θυμίζω με τον Παναθηναϊκό. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και εδώ με τον Άρη πώς θα το διαχειριστεί. Και αυτό το μάτς ένα δεύτερο δύσκολο, έτσι, εκτός έδρας παιχνίδι με μεγάλη ομάδα. Και να δούμε και ποιος θα έχει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διαθέσιμους. Έτσι, και ο Τζούμπερ είναι καλά και αυτός δούλεψε μάλιστα και επιπλέον πρόγραμμα, ένα 15 λεπτάκι από μόνος του στα τελειώματα και στα σπριντ. Το βοήθησε και ο Ρώτας αυτός σε ό,τι αφορά τα τελειώματα, στην προπόνηση. Και περιμένουμε να διαπιστώσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας ποιοι θα είναι στο 100% και ποιοι θα... Και του έσωνε την μπάλα για τα τελειώματα. Ναι, του την πέταγε στο χώρο, ξέρεις. Έρχονταν από αριστερά για να τελειώνει με το δεξί με το αριστερό. Ναι. Και ήταν στον άξονα ο Ρώτα και αυτός του έσπαγε τις μπάλες, να σου το δώσει. Με το χατζημένο ήλιο στο τέρμα. Να μην ξεχάσω και δική σου και κανένα, παιδί. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και δηλώσεις του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ήταν εντυπωσιασμένος εδώ στη μια συνέντευξη πατρίδα του. Για το ΜΑΤΣ, είπε ότι τα συνήθιματά μου είναι πραγματικά ξεχωριστά. Ένα αγώνα που συζητιέται εδώ και μέρες, για να μην πω παραπάνω χρόνο λόγω του γηπέδου. Είναι υπέροχο, πιστέψτε με, το γήπεδο. Στο σύλλογο για λίγο καιρό είμαι, αλλά ξέρω τι σημαίνει πλέον ΑΕΚ και για τους οπαδούς της και πώς περίμεναν αυτή τη στιγμή που έζησαν. Το καταλάβαμε άλλωστε όλοι από τα γένεια,
Ωστόσο ήταν πολύ διαφορετικό ακόμα και στο παιχνίδι. Ήταν διαφορετικός από τους άλλους αυτός ο αγώνας και είμαι πολύ χαρούμενος που κατά κάποιο τρόπο μπήκα στην ιστορία του συλλόγου. Μπήκε κατά κάποιο τρόπο, η αλήθεια είναι ότι για πάντα. Ακριβώς. Και πλέον θα είναι και οι δύο οι Σέρβοι, που του μονοπολούν οι Σέρβοι το ταγκόλ της Άκης Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Ο τελευταίος ήταν ο Ίβιτς, ο πρώτος ο Κατσίνοβιτς. Στην πρώτη Φιλαδέλφια ποιος να είχε βάλει το πρώτο γκολ? Είναι καταγραμμένο. Καταρχήν έπρεπε να σε έχω ρωτήσει εγώ εσένα. Ο Νεκρεπόντης ήταν. Ήμουν όχι, δημοτικό πήγαινα τότε. Λοιπόν. Ξέρω εγώ, ιστορικά το έχει διαβάσει. Δεν το έχω διαβάσει, ρε. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί κιόλα, αν το ξέρει κάποιο. Κοίτα, εγώ θα πω τώρα τον Νεκρεπόντη λόγω ιστορία, έτσι. Για κι άλλου λόγου. Αλλά δεν το έχω. Νεστορίδης μου λένε εδώ όλοι. Ποιο Νεστορίδη, ρε? Για να μου λένε Νεστορίδης. Τι σου λένε Νεστορίδη στην Φιλαδέλφεια? Νεστορίδης τον αγαπάνε, ρε, το λένε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Μαρακιανός είναι. Τα ψάχνει αυτά. Τα ξέρει ο Μαρακιανός αυτά. Περίμενε εσύ, περίμενε ο Μαρακιανός. Ο Νεστορίδης έπαιξε. Μήπως λένε μεταπολεμικά, ρε παιδί μου. Μήπως λένε μεταπολεμικά. Α, το πω μεταπολεμικά. Εγώ σου λέω στη Φιλαδέλφεια. Τι. Η Φιλαδέλφεια ήταν καταρχήν πρώτο που κατανάστηκε πρώτο μάτσο. Είναι περίεργα τα πράγματα. Τώρα πρέπει να το βρούμε. Θα το βρούμε για το πούμε. Είχαν γράψει το αποτέλεσμα. Θα το ψάξουμε να το βρούμε για το πούμε. Ο Πίλιος θα μας ακούει, θα μας στείλει μήνυμα. Και δεν το έχει καταγραμμένο κάπου Δηλαδή είχαμε και την κουβέντα κάπου στον αντισφαίρεση. Μιλάγαμε κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν σχέση. Ναι, στο τένις πέρασα. Ναι, μπράβο. Αντισφαίρεση λέγεται το όμιλος γι' αυτό. Όμιλος αντισφαίρεση αγνώρι. Όταν είσαι αντισφαίρεση εννοώ στον όμιλο αντισφαίρεση. Ναι, εγώ το ξέρω τι είναι τένις. Εγώ το λέω για να το καταλάβω και αυτό. Ναι, μπράβο. Το όνομα του κλαμπ είναι αντισφαίρεση. Λοιπόν, είχαμε την κουβέντα. Και το ψάχνατε. Και όχι. Λέγαμε. Για το πώς το λένε ιστορικά, ξέρεις, επάνω σε αυτά τα πράγματα, έχουν χαθεί τα περισσότερα. Ναι, δυστυχώς. Δεν είμαστε καλοί σε αυτό. Δεν είμαστε καλοί, δεν είναι και το ίδιο το άλλο το αρχαίο το παλιό. Θα θυμάσαι πώς ήταν τα αρχαία στις εφημερίδες. Εγώ έχω πει στο Ιάτσι, το πούμε, στο παρελθόν και είχα πάθει σοκ να βρω το οτιδήποτε έχει μέσα. Θα κοιτάξω το βιβλιαράκι που μου έχει δώσει ο Χιλάς, μπορεί να το έχει αυτό. Μπορεί. Είναι ένα βιβλίο του 52 για την ιστορία της ΑΕΚ. Επειδή είναι του 52 το βιβλίο. Είναι το 52 για την ιστορία της ΑΕΚ μόνο. Έχει εκδοθεί το 1952 και λέει ιστορία, είναι η ιστορία της ΑΕΚ 52. Μάλιστα. Όχι, μέχρι έχει το 52. Από την ναι, το 52, κατάλαβα. Το 1952, αναφέρεται μέχρι τι έχει συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γιατί μου κάνει εντύπωση, ήταν πολύ σπάνια αυτά τα βιβλία. Ναι, και είναι. Με χοντρό εξώφυλλο. Όχι, όχι. Μπράβο, χάρτη. Είναι χάρτινο, σαν να μιλάμε πώς είναι τα. Το 52 είναι τι έκδοση θα ήταν. Τα βιβλιαράκια. Γιατί τα πουλάγανε συνήθως τα περίπτερα γι' αυτό και συνήθως ήταν χάρτινα τα εξώφυλλα. Χάρτινα. Έχω μια ιστορία του Ολυμπιακού του 58. Αλλά πολύ το συγκεκριμένο, να ξέρετε. Πολύ καλά φωτογραφίες. Για την εποχή του πρέπει να ήταν σούπερ πρωτοπόρο. Αυτό είναι ένα βιβλίο που δίνεται με εφημερίδα. Ιστορικά και δεν έχουμε δηλαδή. Πώς το λένε, να με διαψεύσουν. Δεν μπορώ να κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι η πρώτη. Οι παίκτες της, δύο παίκτες της ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έκαναν κατάστημα αθλητικών ειδών. Και είναι Τζανετής Μαρόπουλος στη Θεμιστοκλέος. Μπράβο, μπράβο. Κάπου το έχω διαβάσει. Τζανετής Μαρόπουλος. Κάπου το έχω διαβάσει για τον Τζανετή και τον Μαρόπουλο. Ναι, ήταν το πρώτο που ξέρω εγώ να υπάρχει, ας πούμε, στην Ελλάδα κατάστημα αθλητικών ειδών. Πήγαινε δηλαδή και έλεγε: θέλω μια φανέλα. Μια φόρμα, μια φανέλα, παπούτσια. Ναι, τι ξέρεις τότε. Ξέρεις, με συγχάρες τα παπούτσια. Okay. Τίποτα είδα άλλο. Και μια κουβέντα έχει μεγάλη. Ηλίας Ηλιάσκος λένε. Πώς, ο Ηλιάσκος το έχει βάλει. Ηλίας Ηλιάσκος. Ηλιάσκος. Μα ακούγεται. Μεϊτά. Μα ακούγεται, είναι μεϊτά. Κάποιος θα το έχει γράψει, ναι. Αλλά από πού σου γράφουνε, που το πήρανε. Όχι. Το βρήκανε. Είναι. Αλλά και οι Ιωνάδες, και άλλες συνεργασίες, και οι Ιωνάδες που ίδρυσαν την ΑΕΚ είχαν. Ναι. Α, είχαν κατάστημα αθλητικών ειδών αποκλειστικά. Κατάστημα που έτειναν. Αθλητικών ειδών αποκλειστικά, αν το είχαν τότε ήταν και βαθμό. Νομίζω να έτειναν ομάδες οι Ιωνάδες, έτσι νομίζω. Ναι, ναι. Είναι ιδρυτές, οκ. Δεν ήξερα ότι είχαν αποκλειστικά κατάστημα αθλητικών ειδών. Οκ, πιθανό. Μεγάλη κουβέντα πάντως για το κλείσμα που θέλετε να ναι. Το πήγε. Έγινε και με την ατάκα του Νικολαίδη. Ναι.
Είναι σημαντική ατάκα, θεωρώ. Νομίζω είναι κάτι που λέγαμε όλοι, αυτές που δεν το ξεστομίσει κανείς άλλος. Αυτό το ότι όταν και εφόσον αν φύγει ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ότι πρέπει να ονομαστεί Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι, θα πρέπει να το ονομαστεί σε Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι, νομίζω ότι 100%. Γύρω μας, το λέγαμε όλοι. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από κάποιον. Εμένα μου κάνει πολύ που δεν είχε καλή σχέση με τον Μελισσανίδη στο φινάλε. Ναι, μου κάνει μια σημαντική τοποθέτηση, διότι και αυτό είναι. Και γιατί πέρασε. Άλλο είναι η προσωπική σχέση, άλλο είναι η αίσθηση. Της ιστορίας. Ναι, μωρέ, εννοείται. Και η άποψή σου είναι άλλο το ένα το κομμάτι και άλλο το άλλο. Και είναι και αυτή η παραδοχή του ότι μόνο αυτός θα μπορούσε, ούτε εμείς θα μπορούσαμε τότε. Που έχει αυτή την αξία του για να θυμάται και ο κόσμος τι δεν είναι. Ναι, παιδί μου, γιατί για το σκέπαστρο έχει ονομαστεί Νίκος Γκούμας. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς όπως λέω. Και άμα δεν το έγραφε. Δεν ήταν μόνο το σκέπαστρο. Έφερε τηλέφωνο ο ίδιος ο Νίκος Γκούμας. Είχε γράφει στο κείμενο ότι ο Άιλις ο Νίκος Γκούμας. Και γίνει πολλή δουλειά από τον Πατριάρχη, όπως λέμε εμείς Νίκο Γκούμα στο γήπεδο. Και γίνει πολλή δουλειά και μόνο το σκέπαστρο. Εγώ το σκέπαστρο, δεν ξέρω τι άλλο. Όχι, και γύρω-γύρω μέσα αποδυτήρια όλα αυτά είχε κάνει σημαντικό καλοπισμό όλη τη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, γιατί είχε φτιάξει άλλη κερκίδα, αλλά είχε επενδύσει πολύ. Στο γήπεδο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και μετά έγινε από άλλο στο γήπεδο. Ναι, εντάξει. Εννοείται. Εδώ δεν μιλάω. Τα γήπεδα είναι βασικά. Γιατί έχει το Σεραφείο, θυμίζω έτσι. Δηλαδή, από εκεί που ήταν δεν είχε τίποτα η ΑΕΚ, έχει δύο πλέον. Ναι. Okay. Αυτά. Λοιπόν. Αυτά να πούμε και εμείς τα δικά μας και να σας αφήσω.